Καλό απόγευμα σε εσένα, Ελένη, και στους τηλεθεατές. Έτσι είναι, η Θεσσαλία από την αρχαιότητα έως σήμερα ήταν μια δυναμική περιφέρεια και είχε αναδείξει και πάρα πολλούς Ολυμπιονίκες εκείνης της εποχής, αλλά και αθλήματα που γεννήθηκαν εδώ. Με την βοήθεια όμως της αρχαιολόγου, της κυρίας Ασημίνα Τσάκα, θα μας ξαναγήσει, και αυτό μπορούν όσοι επισκέπτονται το Διαχρονικό Μουσείο να ενημερώνονται για τους Θεσσαλούς Ολυμπιονίκες, κυρία Τσάκα, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ειδικός χώρος? Υπάρχει ειδικός χώρος όπου αναφέρονται τα ονόματα Θεσσαλών Ολυμπιονικών, διάσημα σε όλη την Ελλάδα, όπως παραδείγματος χάρη ο Αιγίας από τη Φάρσαλο που διακρίθηκε στο Παγκράτιο, ο Πολυδάμας από τη Σκοτούσα που διακρίθηκε επίσης στο Παγκράτιο και ο Κραυσίδας από την Κρανώνα που διακρίθηκε στα υπικά αγωνίσματα, που ήταν και το δυνατό σημείο των Θεσσαλών, γιατί η Θεσσαλία ήταν διάσημη για το υπικό της. Και ο Βουκεφάλας εδώ, το μεγάλο Αλεξάνδρο. Βουκεφάλας, το άλογο, έτσι, έχει καταγωγή. Αλλά υπήρχε και μια γυναίκα, μου είπατε, που είναι εκεί το όνομά της. Στα ελληνιστικά χρόνια, σε τοπικό αγώνισμα, στα Ελευθέρια, που ήταν πάρα πολύ σημαντικά, έπαιρναν μέρος και γυναίκες, και έχουμε νικήτρια. Η Ιππιώνη από τη Λάρισα, η κόρη του Πολυξένου, νίκησε, γιατί ήταν ιδιοκτήτρια αλόγων, και νίκησε το άλογο της σε υπικό αγώνισμα. Τώρα, οπότε, τι θα δει? Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα, Βαγγέλη, παίρνανε μέρος μόνο άνδρες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι δεν είναι η μοναδική γυναίκα που ξεχώρισε. Υπάρχει ακόμα μία, αν δεν κάνω λάθος. Η Κινίσκα. Η Κινίσκα. Η Κινίσκα, η οποία επειδή ήταν η πρώτη, είπε ότι είμαι η μοναδική γυναίκα που νίκησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά η Ιππιώνη από τη Λάρισα νίκησε στα Ελευθέρια. Οπότε και εκείνη είναι πολύ σημαντική και για την περιοχή μας και γενικά. Τι άλλο βλέπει κανείς στο συγκεκριμένο κομμάτι? Θα δει αγάλματα αθλητών. Θα δει την κύλικα του Ευεργίδη που έχει τον οπλιτοδρόμο την ώρα που ετοιμάζεται να πάρει μέρος στον αγώνα. Ο ύπαρχος καλός. Θα δει κεφαλή νέου αθλητή από τη Φάρσαλο, με την ταινία Στεφανωμένος, που δείχνει ότι είναι αθλητής. Και επίσης θα δει τις τηλεγγίδες, οι οποίες είναι κάποια εργαλεία με τα οποία αφαιρούσαν από το σώμα τους οι αθλητές τον υδρότα και τη σκόνη μετά τα αγωνίσματα. Και φυσικά τους αρίβαλους, που είναι επίσης αγγεία που περιείχαν μέσα αρωματικό λάδι και με αυτό αλήφαν οι αθλητές στο κορμί τους. Σε ένα άγαλμα που υπάρχει μέσα στο χώρο, δεν ξέρω αν το βλέπουν οι τηλεθεατές από τα πλάνα, Ελένη, που σας έχουμε στείλει. Φαίνεται, κρατάει ο αθλητής στο χέρι του τον αρίβαλο, ένα στρόγγυλο αγκιάκι. Και στη βιτρίνα μέσα φαίνονται και άλλοι αρίβαλοι και άλλα λάβαστρα που ήταν για την ίδια χρήση, να έχουν το αρωματικό λάδι. Και πίσω μας τι έχουμε? Πίσω μας έχουμε την ελιά και γνωρίζουμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν στεφανίτες αγώνες. Δηλαδή αγώνες όπου το έπαθλο ήταν στεφάνι αγριελιάς, ο γνωστός κότινος. Κόσμος επισκέπτεται το Διαχρονικό Μουσείο, Βαγγέλη? Υπάρχει ενδιαφέρον? Οι μικροί φίλοι, για παράδειγμα, μπαίνουν στο εκεί όπου μπορούν να μάθουν 2-3 πράγματα σχετικά με τους Θεσσαλούς αρχαίους Ολυμπιονίκες? Βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά από τους μικρούς μας φίλους, και για τους Ολυμπιονίκες και για τα αγωνίσματα και για όλα τα εκθέματα του μουσείου. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ναι. Αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω ακόμα και τώρα που είναι καλοκαίρι. Έρχονται τώρα τα τμήματα και μου λέγατε σήμερα ότι υπήρχε εδώ. Ακριβώς, υπήρχε πριν λίγη ώρα, υπήρχε σχολείο από το Δήμο, από τα ΚΔΑΠ, που παρακολουθούσαν πρόγραμμα στο μουσείο. Και μαθαίνουν και ενημερώνονται για όλα αυτά. Ναι. Και μερικά από τα αθλήματα, το Παγκράτιο, όπως είπε, γεννήθηκε εδώ στη Θεσσαλία. Έτσι τουλάχιστον λένε οι μύθοι. Έτσι. Είναι ένα είδος πάλης, έτσι, το Παγκράτιο. Και τα αγωνίσματα ξεκίνησαν γιατί είχαν σχέση με πολεμική τέχνη. Το Παγκράτιο, η πυγμαχία, η οπλιτοδρομία, όλα αυτά, οι υποδρομίες έχουν σχέση με τον πόλεμο. Έτσι. Και μετά μπήκαν και άλλα αγωνίσματα και ξέφυγε, διευρύνθηκε αυτός ο τομέας των αγωνισμάτων. Ελένη, ξέρεις ότι στο Παρίσι βρίσκονται αρκετοί Θεσσαλοί αθλητές. Να πούμε ότι εδώ από την περιοχή μας στην Ξηφασκία είναι η Δώρα η Κουντούρα, ο Στέφανος Τσιπάς από την Καρδίτσα και η σημειοφόρος μας η Αντιγόνη Ντρισπιώτη στο Βάδιν, ο Γιώργος Μπούγλας από τα Τρίκαλα, αλλά και πολλοί άλλοι. Οπότε ευχόμαστε να τα πάνε όλοι οι Έλληνες, έτσι, να φέρουν επιτυχίες. Και τι κάνανε παλιότερα, κυρία Τσάκα? Γκρεμίζανε ένα μέρος των τυχών, γιατί δεν είχαν ανάγκη οι πόλεις εφόσον είχαν νικητές. Αυτά ήταν τα τείχη τους, οι νικητές, οι Ολυμπιονίκες. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα. Και δεν ξέρω τι πάρα θα θέσεις ωραία. Να μας... Πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραίες εικόνες από εκεί, από το Διαχρονικό Μουσείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.